techmarex.gr, Δημήτρη Σαμπράς εδώ πέρα και έχω στα χέρια μου το Huawei P9, νέα συσκευή από την Huawei, τιμή 549 ευρώ μόνο, είναι η έκδοση με τα 3 GB RAM και 32 GB εσωτερικό αποθετικό χώρο, υπάρχει και μια έκδοση με 64 GB και 4 GB RAM, δεν θα έρθει στη χώρα μας προς το παρόν, αλλά και πάλι αυτό είναι πολύ καλή τιμή που έχει η συσκευή, οπότε πάμε να δούμε αν αφήσει τα λεφτά του και αν θα πρέπει να το κοιτάμε για να το αποκτήσουμε. Εδώ είναι λοιπόν η συσκευή, Huawei P9, να το δούμε λιγάκι περιμετρικά, να πούμε και τα χαρακτηριστικά του. Καταρχάς να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη συσκευή, με πάχος μόλις 7 χιλιοστά. Είναι πάρα πολύ λεπτή. Το βάρος είναι 144 γραμμάρια, πλήρες αλουμίνιο, πάρα πολύ καλό στο χέρι, πολύ ωραία αίσθηση, γλιστρά λιγάκι όπως αλουμίνιο κλασικά, αλλά είναι πάρα πολύ καλή αίσθηση, πολύ premium, 2,5D το γυαλί εδώ πέρα για πολύ απαλή αίσθηση στις άκρες. Δαχτυλικό πίσω, το ανοίγει πάρα πολύ γρήγορα. Μπροστά έχουμε 5,2 ίντσες οθόνη με ανάλυση Full HD, είναι μια χαρά, 423 ppi. Με θα δείτε πίξελ, πάρα πολύ sharp εικόνα, πάρα πολύ ωραία. Στο εσωτερικό έχουμε τον Kirin 955. Αυτός αποτελείται από 4 πυρήνες Cortex-A72, χρονισμένος στα 2,5 GHz και άλλους 4 Cortex-A53 στα 1,8 GHz. Τα γραφικά αναλαμβάνει μια μάλη TAF880, MP4 για την ακρίβεια. Μια χαρά είναι. Αρκετά δυνατή GPU, έχουμε 32 GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο, 3 GB RAM σε αυτή την έκδοση μόνο, υπάρχει έκδοση με 64 GB και 4 GB RAM, δεν νομίζω ότι θα το δούμε στη χώρα μας. Μπαταρία 3000 mAh, είναι μπαταρία λιθίου, αντέχει με χαλαρή χρήση 2 μέρες, με full χρήση τη μέρα τη βγάζει άνετα. Η οθόνη είναι IPS LCD, IPS Neo LCD μάλιστα. Τι άλλο, κάμερα. Στο θέμα της κάμερας έχουμε δύο αισθητήρες έτσι πίσω 12 megapixels. Ο ένας είναι έγχρωμος, ο άλλος ασπρόμαυρος. Το ασπρόμαυρο είναι πάρα πολύ ωραίο, το δούμε στην πορεία. Έχουμε θύρα micro SD, μπαίνει εδώ. Θα το δούμε και περιμετρικά λοιπόν. Μπροστά η κάμερα είναι 8 megapixels. Είναι μια χαρά, πάρα πολύ ωραία και θα καλύψει χαλαρά τις selfies μας. Διάφραγμα f2.4 μπροστά, θα μπορούσαν και πιο χαμηλά παρόλα αυτά. Πίσω έχουμε διάφραγμα 2.2, ο φακός είναι 27 mm, είναι αρκετά ευρυγόνιος. Το pixel είναι 1.25 micrometers μέγεθος. Πάρα πολύ καλά, όμορφη συσκευή. Από εδώ έχουμε power button volume rocker, πάνω έχουμε δεύτερο μικροφωνάκι για noise cancellation, εδώ είναι η θύρα για SIM και micro SD, jack για τα ακουστικά, μικροφωνάκι, USB Type-C, το ηχιάκι του και πίσω έχουμε τις κάμερες, διπλό και δίχρωμο LED flash και 40 δακτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος. Θα μάθω να ακουμπήσω 1, 2, 3. Οπα. Ναι, το πήρε. Το μισό δάχτυλο ακούμπησα. Δουλεύει πάρα πολύ καλά. 1, 2, 3. Τώρα δεν το πήρε. Πρέπει να κεντράρω λιγάκι. 1, 2, 3. Πολύ γρήγορος όπως βλέπετε. Και η οθόνη πάρα πολύ ωραία. Να δούμε το γραφικό πώς πηγαίνει. Βασικά πηγαίνει τούμπανο. Έχει gesture, hack, search και τις πιο χρησιμοποιημένες εφαρμογές, notification shortcuts, ρυθμίσεις, τα γνωστά βασικά, δεν έχει κάτι έτσι super duper και wow. Έχουμε το χρήση με το ένα χέρι, εδώ, νομίζω δεν βλέπετε τίποτα, πάμε να χαμηλώσω φωτεινότητα. Τώρα νομίζω είναι κάπως καλύτερα, ναι. Εδώ λοιπόν. Αυτό το ελέγχουμε 3,5, 4 και 4,5 έτσι μπορούμε να το πάμε. Μια χαρά. Έχει smart cover.
Εδώ είναι το lock και τα fingerprint, τα υπόλοιπα είναι τα γνωστά μας. Δεν έχουμε κάτι πολύ έξτρα. Να τσεκάρουμε και λίγο την οθόνη. Εδώ. Λοιπόν, 4K θα παίξει, για να δούμε. Φυσικά και θα παίξει. Πάρα πολύ ωραία οθόνη, να δώσω φωτεινότητα. Ναι, βασικά τώρα δεν βλέπετε. Είναι αρκετά φωτεινή η οθόνη της συσκευής. Καλύτερα. Πάρα πολύ καλή. Πολύ ωραία χρώματα. Εξαιρετικές γωνίες θέασης, όπως βλέπετε. Πραγματικά πάρα πολύ καλή. Έτσι αρκετά ρεαλιστικά χρώματα. Η ανάλυση βοηθάει στο να φαίνεται πιο ότι ξεπηδάνε από την οθόνη. Είναι πραγματικά εξαιρετική η οθόνη του. Και οι γωνίες θέασης είναι εξαιρετικότατες. Δεν είχαμε θέμα κάτω από το φως του μεσημεριανού ήλιου. Νομίζω πως έχουμε στα χέρια μας μια εξαιρετικότατη οθόνη που σίγουρα θα την χαρείτε. Να βάλουμε για κάτι έτσι πιο σκοτεινό. Κάτι πιο σκοτεινό λέω. Όπως βλέπετε τα μαύρα είναι αρκετά βαθιά. Δεν πολύ ξεχωρίζουν από το πλαίσιο. Πάρα πολύ ωραία. Να φύγουμε από εδώ, να πάμε στο θέμα του ήχου. Η οθόνη πραγματικά είναι εξαιρετική. Να δούμε αν ο ήχος όμως μπορεί να συνοδεύσει αυτή την οθόνη. Κάπου έχουμε μουσική εδώ. Για τα πάντα ζητάει δικαιώματα. Για να δούμε. Πάρα πολύ δυνατός ήχος. Ωραίο μπασάκι, δεν είναι, δεν το συγκρινώ, συνέκρινα με HTC Mi 8, Mi 9, HTC 10 για παράδειγμα, αλλά έχει αρκετά καλό ήχο. Ικανό να καλύψει τις ανάγκες μας. Ωραίες οι ψηλές του, μπάσο θα θέλαμε λίγο παραπάνω, αλλά ok. Η ένταση είναι πάρα πολύ καλή. Έχει. Πάρα πολύ ωραία. Θα εκουαλυθεί κιόλας. Πάρα πολύ ωραία. Καθαρός ο ήχος, θα μπορούσε και λίγο παραπάνω, αλλά είναι εντάξει, ok. Θα λέγαμε πως ο ήχος είναι σε καλά επίπεδα. Σίγουρα θα καλύψει ανάγκες μας και συνδυασμό με την πάρα πολύ καλή οθόνη, στα τα παιχνίδια και ταινίες και τα βίντεο θα είναι μια χαρά. Αν θέλετε ακόμα καλύτερο ήχο, έχει πάρα πολύ ωραία ακουστικάκια μέσα. Θα εκτοξεύσει τον ήχο σε πολύ καλύτερα επίπεδα. Αν θέλετε ακόμα καλύτερο και από αυτό, πάντα υπάρχουν επιλογές σε ακουστικά που θα ενισχύσουν πάρα πολύ καλά τον ήχο μας. Πάντως ο ήχος είναι σε καλά επίπεδα, όχι τέλεια, αλλά καλά, πολύ καλά. Και πάμε τώρα στα ωραία κάμερα. Εδώ είμαστε. Να φέρω, έχω εδώ κάτι με τα γιονάκια. Κύθαρο με τα γιονάκια. Βλέπετε αρκετά γρήγορη κάμερα. Να δούμε τι βγάλαμε. Όπως βλέπετε η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή. Να χαμηλώσω και άλλο φωτεινότητα γιατί είναι αρκετά δυνατή η οθόνη. Ο
όπως βλέπετε λοιπόν, η ποιότητα είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Νομίζω το παράγανα με τη φωτεινότητα. Ναι, εδώ είναι καλύτερα. Να δούμε λιγάκι πως, τι παίζει με την κάμερα. Εδώ έχουμε μενού, μονόχρωμο, κάνουμε αλλαγή στον φακό στο ασπρόμαυρο, beauty, video, HDR, video beauty, beauty video βασικά, panorama, night shot, light painting, πάρα πολύ ωραία επιλογή, time lapse, slow motion και watermark. Light painting μας αφήνει, αν πατήσουμε εδώ, να ακολουθήσουμε τα tails από αυτοκίνητα ή φωτισμούς. Light graffiti γράφουμε με το φως, το έχουμε ξαναδεί σε συσκευές της Huawei. Silky Water και Star Track γραφαίνουν τα αστέρια κτλ. Αν είναι πεντακάθαρος ο ουρανός θα κάνει δουλίτσα, το έχουμε δοκιμάσει. Και με το P8 το είχαμε δοκιμάσει και έπαιζε πολύ καλά. Και με το Mate S. Το ασπρόμαυρο είναι πραγματικά συνεργασία με τη Leica. Ό,τι και αν τραβήξει με αυτό το φακό και τον αισθητήρα τον ασπρόμαυρο, είναι τούμπανο, πραγματικά. Εξαιρετική ποιότητα σε ο ασπρόμαυρος ο αισθητήρας. Το έχω βάλει wide, κανονικά είναι 12 MP, στα 9 απλά κόβει το πάνω και το κάτω της εικόνας, αλλά η ποιότητα παραμένει ίδια. Γενικά είναι εξαιρετικός ο ασπρόμαυρος ο αισθητήρας. Εδώ είναι, είμαι εγώ, hello, και εδώ έχουμε το beauty, beauty video, audio note, photo, εδώ, time lapse, πανοράμα, καλή φάση. Από ρυθμίσεις έχουμε αυτά εδώ, mirror reflection, perfect selfie, σου λέει ρε παιδί μου, okay. Φτιάχνει σούξου μουξου ματαλάκια εδώ. Ναι, σου λέει γύρω από εδώ, γύρω από εκεί, κατέβα το κεφάλι και σου έχει, παιδί μου, να το κάνει πιο smooth. Εδώ, χρώμα, μεγαλώνει τα μάτια, πολύ καλό μονταζάκι. Εντάξει, οκ. Okay. Τι άλλο έχουμε. Στην κάμερα μένω πάντα λίγο παραπάνω. Audio control, έχουμε να, το, να δώσουμε το για να τράβηξει την φωτογραφία. Capture smiles. Οκ. Okay. White balance, ISO, image adjustment. Έχει να πειράξουμε λίγο contrast και τα λοιπά. Μια χαρά. 8 MP όπως είπαμε εδώ πέρα. Αν θέλουμε wide πάει στα 6 MP. Να γυρίσουμε εδώ και κλείνοντας εδώ πέρα, ανεβάζω αυτό εδώ πέρα, έχουμε full manual, προρυθμίσεις, έλα ok, ISO, πειράζουμε ISO, ξεκινάω 50 που είναι πάρα πάρα πολύ καλό, ταχύτητα κλίστρου πάει μέχρι, 30 δευτερόλεπτα όπως και στις DSLR μας, ισορροπία έκθεσης, autofocus, αν θέλουμε manual focus και τα λοιπά, ισορροπία λευκού, αυτά και εδώ είναι η φωτομέτρηση που θέλουμε να είναι κέντρο, περιοχή κτλ. Άμα θέλουμε το κλείνουμε από εδώ, έλα, και γυρίζουμε στο πλήρες αυτόματο. Από εδώ, πάνω, έχει την επιλογή να επιλέξουμε που θέλει να εστιάσει, για να έχουμε φωτογραφίες σαν αυτή. Επιλέγουμε, θέλουμε εκεί, κρακ, τραβάμε και τι παίζει εδώ πέρα. Εδώ είναι εστιασμένο και πίσω είναι τελείως φλου. Βλέπετε, ενώ εδώ που επιλέξαμε είναι τέρμα εστιασμένο. Είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή για πορτρέτα ή για αντικείμενα τα οποία έχουν φόντο έτσι θάλασσες και τα λοιπά, να φαίνεται μόνο το αντικείμενο και πίσω έτσι φλουταρισμένο το υπόλοιπο. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η συσκευή. Πάμε στις φωτογραφίες. Gallery, κάμερα. Εδώ είναι από τη γέφυρα της Χαλκίδας. Με την ασπρόμαυρη, με τον ασπρόμαυρο αισθητήρα. Είναι πραγματικά το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικότατο με τον ασπρόμαυρο. Μ' αρέσει υπερβολικά πολύ και μ' αρέσει πάρα πολύ το night shot. Να σας δείξω τι μπορεί να κάνει βασικά. Εδώ είναι απλή φωτογραφία. Εδώ είναι φωτογραφία με τον night shot, αλλά θέλει να είναι σταθερό. Θέλει τρίποδο ή θέλει κάπου να τα κουμπίσετε την κάμερα. Αυτές οι φωτογραφίες είναι
τελείως νύχτα. Δηλαδή, μαύρη νύχτα στα βουνά τελείως. Δηλαδή, βγαίνει έτσι η φωτογραφία. Την ακούμπησα κάπου, τράβηξα φωτογραφία, μπαμ. Και είναι εξαιρετική. Αν ανεβάσω και φωτεινότητα, το δείτε σε πλήρη φωτεινότητα. Έλα. Είναι έτσι. Το οποίο είναι εξαιρετικό, πραγματικά. Και χαμηλός θόρυβος, γιατί μένει το κλείστο, έμεινε περίπου 25 με 30 δευτερόλεπτα. Ας το βάλω στο αυτόματο, φαίνεται να δουλεύει καλά. Πάρα πολύ καλή ποιότητα της κάμερας. Και εδώ έχουμε νυχτερινές. Εδώ είναι η νυχτερινή. Φοβερή ποιότητα, χωρίς θόρυβο. Απλά θέλει σταθερή κάμερα. Εδώ είναι ένα Fiat 126. Μην κορνάρετε, σε λίγο αρχίζει κάτι φορά. Άσχετο, αλλά ok. Τι άλλο, αυτό που λέγαμε για τις ασπρόμαυρες. Εξαιρετική ποιότητα, δηλαδή έχω πάθει πλάκα με την ποιότητα των φωτογραφιών του. Τι άλλο έχουμε εδώ. Να δούμε και τα κλασικά μας, λουλουδάκια. Ωραία χρώματα. Βασικά η κάμερά του είναι από τις πιο ωραίες κάμερες που έχουμε δει και πιο ολοκληρωμένες κάμερες. Φοβερά αποτελέσματα. Πολύ καλή ποιότητα. Πεντακάθαρες φωτογραφίες. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε που θέλουμε να εστιάσουμε. Θέλω να εστιάσω εδώ πίσω για παράδειγμα. Παπ. Οπ, φλούταρα τα μπροστά, να βλέπετε. Και μπορούμε να το επεξεργαστούμε και μετά. Και παπ, πατάμε save και τελείωσε. Πίσω, πίσω. Και το HDR του πάρα πολύ ωραίο, φοβερός ουρανός. Πάμε στο θέμα του βίντεο. Αυτό που με χάλασε είναι ότι δεν τραβάει 4K βίντεο. Αυτή είναι μπροστινή. Αυτό είναι timelapse. Πλάκα έχει. Πηγαίνω με την ταχύτητα του φωτός. Περίπου. Έχει πλάκα για τα βίντεό σας. Αυτό είναι περίπου 20 λεπτά. Διαδρομή σε μερικά δευτερόλεπτα. Άλλα βίντεο. Εδώ είμαστε. Θα βρείτε και το βίντεο στο κανάλι του YouTube μας και στο αναλυτικό άρθρο που συνοδεύει το review. Είναι μια χαρά. Πάμε να αρχή. Εδώ λοιπόν με το P9. Έχει πάρα πολύ γρήγορη εστίαση και αυτό. Αρκετά γρήγορη εστίαση. Πολύ καλή ποιότητα, θα το δείτε το δείγμα το αναλυτικό. Λογικά θα είναι μπροστινή κάμερα. Και η μπροστινή κάμερα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Εγώ πάρα πολύ αφάνα μαλλί, εγκαθένιστος. Γενικά είναι πολύ καλά τα επίπεδα της φωτογραφίας και θα καλύψω τους πάντες βασικά. Είναι πάρα πολύ καλή κάμερα. Στο σκοτάδι θα θέλαμε λίγο καλύτερη ποιότητα, αλλά με το night shot και ένα σταθερό σημείο πραγματικά κάνει θαύματα. Το φλασάκι πάρα πολύ καλό, οπότε θα είστε καλυμμένοι 100%. Και δοκιμάστε άμα το αποκτήσετε, άμα παίξετε μαζί του, νυχτερινές σε ασπρόμαυρο. Αν έχει λίγο έτσι φωτισμό σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο κλαμπ, σε κάποια παραλία, βγαίνουν φοβερά αποτελέσματα. Να δούμε τι παίζει από επιδόσεις, αλλά πριν πάμε σε επιδόσεις να δούμε τι παίζει από Games, Dungeons Hunter 5. Ελπίζω να μας κλείσει το βίντεο όποια εταιρεία το έχει για σπάσιμο. No. Gameloft, φοβάμαι την Gameloft, παιδιά. Να κλείσω ήχο. Μας έχει φάει τα καλύτερα βίντεο η Gameloft. Έλα καλό μου. Κάνει connecting. Ξαναδούμε λιγάκι περιμετρικά μέχρι να φορτώσει.
Γενικά πρόκειται για μια πάρα πολύ όμορφη συσκευή. Οπ, φόρτωσα. Για να δούμε όμως παίζει. Εγώ το βλέπω να παίζει μια χαρά. Φοβερά γραφικά και το παιχνίδι παίζει άψογα. Ούτε frame drops, ούτε τίποτα. Τέλεια. Δεν θα παίξω άλλο από φόβο που μας θα σπάσει όλα η Gameloft. Θέλει ειδική άδεια για να παίξει τα παιχνίδια της στο YouTube. Αφού παίζει αυτό, προφανώς παίζει τα πάντα. Έτσι, να φύγουν αυτά από την οθόνη. Λοιπόν, να δούμε πώς πάμε από επιδόσεις μέσα από τα benchmarks. Είμαστε εδώ. Εδώ έχουμε... Να χαμηλώσω φωτεινότητα από ό,τι βλέπω. Α, όχι, είμαστε ok. 19.791 στο Unlimited, Maxed Out στο Extreme. Πάρα πολύ καλά. Θα θέλαμε ένα 25, ένα 27, αλλά και η τιμή της συσκευής δικαιολόγη να είναι λίγο χαμηλότερο. Και η έκδοση που είναι με τα 3 GB μόνο το δικαιολόγη. Παρ' όλα αυτά, με 19.000 τα πάντα όπως είδαμε και πριν, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. 29.586 στο Basemark X. Να θυμίσω ότι το G5 που είναι high-end με 820 βγάζει 27-28 χιλιάρικα. Άρα στα γραφικά τουλάχιστον το Basemark X το δείχνει καλύτερο. Δεν θα σχολιάσω το 40.000 που βγάζει το S7. Κάτι μου βρωμάει εμένα προσωπικά εκεί πέρα, από την άποψη ότι ο Snapdragon 820 στα γραφικά είναι πιο δυνατός από τον Exynos 8890. Οπότε κάτι μου μυρίζει εκεί πέρα για πείραγμα, αλλά τέλος πάντων. Εδώ έχουμε Geekbench 3, 5800, 1620 στο single, πάρα πολύ καλό σχοράκι. Και εδώ 6782, υπερδυνατό σχοράκι στο PC Mark, πάρα πολύ καλό. Οπότε θα είστε καλυμμένοι σε όλα. 95.518 στο AnTuTu. Είχαμε βγάλει και 98 χιλιάρικα, αλλά μετά φορτώσαμε τη συσκευή και δεν το ξαναβγάλαμε. Όπως και να έχει, δυνατό σκορ και αυτό. Δεν φτάνει το S7 ή το G5, αλλά πραγματικά, εντάξει, έχουμε ξεφύγει λιγάκι στο θέμα των επιδόσεων. Γενικότερα, ώστε να λέμε τα 95 χιλιάρικα δεν είναι ok, αλλά είναι μια χαρά ok και θα σας καλύψει 100%. 1344 στο Basemark OS 2. 1344, ok σκοράκι, είναι, παλεύεται. Λοιπόν, αυτά από benchmarks, πάρα πολύ ok. Νομίζω ότι είναι αρκετά δυνατή η συσκευή. Huawei, θυμάμαι τη Huawei ποιο είναι. Δεν στοχεύει στις απόλυτες επιδόσεις γενικότερα, αλλά στοχεύει στην πιο προβλημάτιστη λειτουργία της συσκευής, και με το P9 όπως και με το P8 το πετυχαίνει. Η συσκευή πηγαίνει ταχύτατα, δεν έχει κολλήματα και έχει μια τιμή η οποία είναι πραγματικά κόλαση, ρίχνοντας την τιμή 2 κατοστάρια κάτω από τον ανταγωνισμό για αυτή τη συσκευή. Εντάξει, μπορεί να μην είχα 4 GB RAM, αλλά δεν είχαμε κάποιο θέμα γενικότερα ούτε στο multitasking, ούτε σε κάτι άλλο. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε 1,3 GB free μνήμη ελεύθερα. Έχει πάρα πολύ καλό optimization, γι' αυτό φαίνεται και από την μπαταρία. Σε light χρήση βγάζει 2 μέρες, σε βαριά χρήση τη μέρα τη βγάζει άνετα. Οπότε δεν θα έχετε θέμα, και αυτό οφείλεται πραγματικά στο πώς έχει στήσει η Huawei τη συσκευή, που πραγματικά είναι πολύ καλή φάση. Έχει ρίξει πολλή δουλειά και φαίνεται, και αυτό που σχολιάζαμε και στην παρουσίαση της συσκευής με άλλα παιδιά από άλλες σελίδες στο χώρο και αυτή χρόνια. Η Huawei μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε μια πάρα πολύ ποιοτική συσκευή, η οποία είναι αρκετά δυνατή, έχει μια εξαιρετική κάμερα. Η συνεργασία με τη Leica ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει η Huawei, που παρέχει μια λύση
πιο οικονομική αλλά εξίσου πολύ δυνατή για αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Ούτως ή άλλως στην αυαρχίδες κρατάμε 2-3 χρόνια και αυτή η συσκευή 2-3 χρόνια θα αντέξει ανετά. Πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, πολύ καλή μπαταρία, πολύ καλή οθόνη, ήχος καλός, θα μπορούσε να και λίγο καλύτερος, η κάμερα εξαιρετικότατη και επιδόσεις πάρα πολύ δυνατές. Δεν νομίζω ότι της λείπει κάτι της συσκευής. Άνετα θα την πρότεινα σε κάποιον ο οποίος θέλει μια συσκευή που λειτουργεί απροβλημάτισα και γρήγορα. Αυτό που δεν είπαμε βασικά μέχρι στιγμής είναι ότι έχει και marshmallow. Εδώ είμαστε. GG. Και θα μπορούσε να καλύψει τους πάντες. Όπως βλέπετε το έχω φορτωμένο. Έτσι, δεν είναι λίγες εφαρμογές εδώ πέρα. Μου λείπει το app drawer, το συζητάω των εφαρμογών. Αν θέλετε κάτι τέτοιο, παίρνατε κάποιον launcher, Google Launcher, υπάρχουν βασικά πάρα πολλοί και πάρα πολύ όμορφοι, αν θέλετε σύρταρ εφαρμογών, για να δεν σας βολεύει αυτή η εμφάνιση. Για παράδειγμα, το γραφικό περιβάλλον της Huawei, ενώ μου αρέσει, δεν με βολεύει για παράδειγμα ότι δεν μπορώ να βάλω τα πράγματα όπως τα θέλω εγώ με αλφαβητική σειρά με ένα πάτημα. Αυτά μου πείτε, βέβαια έχουμε εδώ τη μαγιά, θες να ψάξεις κάτι, μπαμ, θέλω, ξέρω εγώ, 3D Mark. Παπ, έλα, κουλαμαρά, 3D Mark, μπαμ, τέλος. Νομίζω πως δεν έχουμε έτσι κάτι άλλο να δείξουμε. Να δούμε και τις ρυθμίσεις λίγο ακόμα. Smart Assistance. Ναι, δεν έχει κάτι άλλο. Συγγνώμη. Εδώ, επιλέγουμε και θερμοκρασία οθόνης άμα θέλουμε, για να τη φέρουμε στα μέτρα μας. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Αυτά. Για πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το κλείσιμο. Είδαμε λοιπόν τη συσκευή και είναι μια αρκετά δυνατή συσκευή. Μπορεί να μην ματσάρει τις ναυαρχίδες όπως το S7 και το G5 σε επιδόσεις στα benchmarks, όμως η εμπειρία χρήση είναι πάρα πολύ καλή. Με μια πολύ καλή οθόνη, έχουμε καλό ήχο, εξαιρετική κάμερα, πολύ καλή αυτονομία και επιδόσεις οι οποίες πρακτικά θα αρκούν για να τρέξετε τα πάντα, ακόμα και για την επόμενη τριετία για παράδειγμα. Η τιμή είναι εξαιρετική, οπότε σε συνδυασμό με την πάρα πολύ καλή κατασκευή και την Leica κάμερα, αξίζει την προσοχή μας και μάλιστα με το παραπάνω. Ούτως ή άλλως, έχει περίπου 2 κατοστάρια κάτω από τον ανταγωνισμό του. Αυτά λοιπόν από εμάς. Αν σας άρεσε το βίντεο, ρίξτε ένα thumbs up, subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη και follow στα social media που είναι στην περιγραφή κάτω. Το αναλυτικό άρθρο με δείγματα από τις κάμερες και τα benchmarks και πολλά έξτρα είναι στην περιγραφή επίσης. Οπότε ρίξτε μια ματιά και από εκεί. Και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Μέχρι το επόμενο review, τα λέμε. Yeah.